Όσο περνούν οι μέρες και μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα, αρχίζουμε και πάλι να κάνουμε την ίδια ερώτηση. Πώς θα ζεσταθούμε με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος να χτυπάει κόκκινα, αισθανόμαστε όλο ένα και περισσότερο πως ένα ζεστό σπίτι τελικά αποτελεί προνόμιο για λίγους. Άλλον έναν παγωμένο χειμώνα θα περάσουν, όπως φαίνεται, αρκετά νοικοκυριά λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο έκανε πρεμιέρα φέτος στα 1,15 ευρώ το λίτρο και η τιμή του είναι αυξημένη κατά 20% περίπου σε σχέση με πέρσι. Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο Insider αναφέρουν ότι οι παραγγελίες μέχρι στιγμής είναι πολύ περιορισμένες και εκτιμούν ότι η ζήτηση θα είναι ακόμα πιο πεσμένη σε σχέση με πέρσι, όπου σημειώθηκε πτώση άνω του 25%. Βέβαια, για άλλη μια φορά εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τους φόρους, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 50% της τελικής τιμής. Να πούμε εδώ ότι η αύξηση της τιμής οφείλεται στην άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, το οποίο έχει φτάσει στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί άνοδος και στα 100 δολάρια μέσα στους επόμενους μήνες, όπως εκτιμούν διεθνείς παράγοντες της αγοράς. Αυτό βέβαια επηρεάζει χώρες όπως είναι η Ελλάδα, οι οποίες εισάγουν κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να καλύψουν τις ανάγκες τους για ενέργεια. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, ενώ την ίδια ώρα το Υπουργείο εξετάζει αλλαγές στον τρόπο καταβολής του. Διευκόλυνση για κάποιους καταναλωτές θα αποτελέσει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο με βάση τα τωρινά δεδομένα αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στα 0,125 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη, τέθηκε θέμα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης ως αντισταθμιστικό στην υψηλότερη τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι κάτι που συζητείται και θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες ημέρες. Οι καταναλωτές που θα αγοράσουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης συνιστάται να έχουν υπόψη τους κάποιες βασικές αρχές. Το χρώμα του πετρελαίου θα πρέπει να είναι ζωηρό κόκκινο και όχι θολό. Ο καταναλωτής πρέπει να χρησιμοποιεί δικό του μέτρο και δεν πρέπει να βασίζεται στο μετρητή του βιτιοφόρου ή στον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης στάθμης της δεξαμενής. Προτείνεται να γίνεται βέβαια έρευνα αγοράς στα διάφορα βρατήρια της περιοχής. Κατά το γέμισμα πρέπει να μετρούμε την ανύψωση της στάθμης του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή μέχρι να κατασταλάξει ο αφρός. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον καυστήρα να λειτουργεί χωρίς καύσιμα γιατί έτσι καταστρέφονται η αντλία και το μπεκ. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν και πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να γνωρίζουν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι καταναλωτές που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου αισθάνονται τουλάχιστον τυχεροί, καθώς έχουν πρόσβαση σε ένα αισθητά φθηνότερο καύσιμο. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου κυμαίνεται γύρω στα 1.500 ευρώ, ενώ στην αγορά υπάρχουν προγράμματα επιδότησης των επενδύσεων για τη μετατροπή των συστημάτων θέρμανσης. Κάποια από τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου είναι ότι προσφέρει μόνιμη και σταθερή παροχή, χρησιμοποιείται εκτός από τη θέρμανση για μαγείρεμα και ζεστό νερό χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας, προσφέρει οικονομία σε πολλά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση αερίου δεν προπληρώνεται. Επιτυγχάνουμε μείωση του ενεργειακού κόστους τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με το πετρέλαιο και κατά περίπου 70% σε σχέση με το ρεύμα. Φυσικά, αρκετοί είναι και οι καταναλωτές οι οποίοι στρέφονται σε ad hoc λύσεις όπως είναι οι σόμπες pellet, τα ενεργειακά τζάκια, η θερμοπομπή, τα ηλεκτρικά σώματα, τα κλιματιστικά και οι σόμπες, τα οποία παρουσιάζουν επίσης πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με μεγαλύτερο μειονέκτημα εκείνο της περιορισμένης κάλυψης των χώρων όταν μιλάμε για οικίες. Με όποιο τρόπο και αν επιλέξετε να ζεσταθείτε λοιπόν, να έχετε έναν καλό χειμώνα και ας ελπίσουμε να μην είναι ιδιαίτερα βαρύς προς το συμφέρον όλων μας.